Όπως πολύ σωστά είπατε, η ιατροδικαστική υπηρεσία φιλοξενείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου Λαμιάς. Τα τελευταία 7 χρόνια, είτε από τη θέση του αναπληρωτή διοικητή, είτε μετέπειτα έως σήμερα από τη θέση του διοικητή, ως δύο οργανισμοί που βρισκόμαστε ουσιαστικά υπό την ίδια στέγη, αλλά υπό διαφορετική ιεραρχία, έπρεπε να μπορούμε να συνεργαστούμε. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, τολμώ να πω, παρόλο που είναι λίγο αντιδεοντολογικό να μπαίνω σε μια άλλη υπηρεσία με κρίση, αλλά η κρίση, επειδή είναι φοβερά θετική, οφείλω να την πω. Έχει γίνει μια κοσμογονία στη συνεργασία μεταξύ της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και συγκεκριμένα των δύο ιατροδικαστών, του κύριου Τσαλιγίδη και του κύριου Καρά, με το νοσοκομείο και αντιστρόφως, έτσι ούτως ώστε πλέον οι πολίτες να εξυπηρετούνται άρτια σε μια πολύ δύσκολη συναισθηματικά στιγμή τους, γιατί ενώ το νοσοκομείο έχει και ευχάριστα τμήματα, όπως είναι η μαιευτική που φέρνει χαρά, η ιατροδικαστική έχει να διαχειριστεί τον ανθρώπινο πόνο. Και σε αυτό όλοι μας οφείλουμε να μπορούμε να βοηθάμε. Πάνω σε, σε αυτόν τον κανόνα, από το διορισμό των νέων ιατροδικαστών και μετέπειτα, βάλαμε επιτάπητα ως θέματα συνεργασίας αμφίδρομης ενέργειας, η οποία μέχρι σήμερα αποδίδει τα μέγιστα, τόσο ούτως ώστε να μην είναι πλέον βάρος ούτε για το νοσοκομείο η ιατροδικαστική υπηρεσία, αλλά ούτε και το αντίστροφο, η λειτουργία του νοσοκομείου να επιβαρύνει με οποιονδήποτε τρόπο την ιατροδικαστική. Καταρχήν, οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες βρίσκονται πάντοτε στην έδρα των εφετείων. Έτσι λοιπόν και όταν μετά την ίδρυση του εφετείου Λαμίας ιδρύθηκε και η ιατροδικαστική υπηρεσία. Είναι η αλήθεια ότι υπήρχε κατά την λειτουργία της εμφάνιση μια έντονη, θα το πω, δυσλειτουργία, μπορώ να πω. Δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα, τα οποία όπως φάνηκε, όπως διεφάνηκε τελικά, επιλύθησαν με την παρέμβαση τότε του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Κώστα του Τσιάρα, ο οποίος, από ό,τι γνωρίζω, απεμάκρυνε την τότε ιατροδικαστή, προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Με τους παρόντες, τουλάχιστον ιατροδικαστές, μπορώ να πω ότι είμαστε σε μια αγαστή συνεργασία, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ό,τι ακούω ότι υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, όπως θα πρέπει άλλωστε να λειτουργεί. Πρέπει να είναι στην υπηρεσία των πολιτών, πολλών άλλων ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να έχουν χάσει το δικό τους άνθρωπο και να περιμένουν ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο ή και δυο και τρεις και τέσσερις μέρες να νιώθουν ότι ο άνθρωπός τους είναι στο ψυγείο και να μην μπορεί να γίνει μία νεκροψία και να μπορούν να τον κυδέψουν, να μην μπορούν να τον πενθήσουν. Αυτό το πράγμα νομίζω είναι αντιληπτό σε όλους μας, δεν υπάρχει, λειτουργεί και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο να λειτουργεί στην υπηρεσία όλων ημών. Θα ξεκινούσα καταρχάς κάνοντας τη διαπίστωση ότι η εύρυθμη λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας είναι μείζονος σημασίας. Γιατί πρώτον, η λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας εξασφαλίζει και βοηθά στο έργο τους και τις αστυνομικές αρχές, αλλά και τις δικαστικές αρχές, στην διερεύνηση μιας ενδεχόμενης εγκληματικής πράξης, αλλά και στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα όμως θα έλεγα ότι η σωστή λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας έχει και ένα σημαντικό κοινωνικό στοιχείο, γιατί μπορεί να μην ελαφρύνει, αλλά βοηθάει στη διαχείριση του ανθρώπινου πόνου. Σκεφτείτε εκείνες τις οικογένειες οι οποίες βιώνουν έναν ανίποτο ανθρώπινο πόνο, έχοντας χάσει ένα προσφυλέστος πρόσωπο, ένα συγγενικό πρόσωπο, και πρέπει να αναμένουν για να ολοκληρωθεί μια ιατροδικαστική έκθεση ημέρες και πρέπει να είναι έτοιμοι να δεχτούν τη μεταφορά του νεκρού συγγενούς τους, είτε στην Αθήνα είτε στη Λάρισα, προκειμένου να τον
πάρουν πίσω κάποια στιγμή για να μπορέσουν να τον θάψουν με το σεβασμό και τις τιμές που οι ίδιοι οφείλουν και νιώθουν ότι πρέπει. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η λειτουργία μιας ιατροδικαστικής υπηρεσίας, η οποία δεν εξυπηρετεί, και αυτό επίσης θέλω να το τονίσω, μόνο τη Λαμία και τη Φθιώτιδα, αλλά εξυπηρετεί και άλλους γειτονικούς νομούς, είναι σπουδαία σημασίας, κεφαλαιόδου σημασίας. Επίσης, θα ήθελα εδώ να κάνω και μία διαπίστωση. Πρέπει όλοι να δεχτούμε ότι πραγματικά η εικόνα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αλλάξει προς το καλύτερο, σημαντικά. Και θα έλεγα ευθέως ότι αυτό έχει να κάνει και συνδέεται άμεσα με την παρουσία εδώ των δύο συναδέλφων ιατροδικαστών, του κυρίου Τσαλικίδη και του κυρίου Καρά, οι οποίοι πραγματικά έχουν αλλάξει την εικόνα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λαμίας σε σχέση με αυτό που ζούσαμε. Δεν θα έμπαινα ποτέ και δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ή είναι της παρούσης να αποδώσω ευθύνες, άλλωστε δεν είμαι και ο πλέον αρμόδιος. Όμως οφείλω να πω ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή η ιατροδικαστική υπηρεσία προσφέρει το έργο το οποίο όφιλε πάντα να προσφέρει. Και σε αυτό τον τομέα και σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι συνάδελφοι, νομίζω ότι οφείλουμε όλοι, όλοι οι φορείς, όλοι οι σύλλογοι, οι επιστημονικοί, η πολιτεία, εσείς, τα μέσα ενημέρωσης, να συστρατευτούμε για να τους υποστηρίξουμε σε αυτή τους την προσπάθεια. Ο Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας, αν και δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενος με την ιατροδικαστική υπηρεσία, οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες, θα το γνωρίζετε προφανώς, ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εντούτοις. Οι ιατροδικαστές είναι συνάδελφοί μας. Τους θεωρούμε μέλος ιατρικής κοινότητας. Συνεργαζόμαστε σε κάποιες περιπτώσεις μαζί τους ιδιαίτερα αποτελεσματικά και παραγωγικά. Η ιατρική κοινότητα λοιπόν του νομού θα στηρίξει με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο την προσπάθειά τους και κατ' επέκταση θα στηρίξουμε και θα υποστηρίξουμε την λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λαμίας. Ταυτόχρονα, επειδή φέρω και τον τίτλο και θεσμικά έχω και το ρόλο του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δεσμεύομαι ότι και από αυτή τη θέση, σε συνεργασία και σε απόλυτη συνεννόηση με τους καθήλυν αρμόδιους, τους δυο ιατροδικαστές, θα εξαντλήσουμε επίσης ως Περιφερειακή Διοίκηση κάθε δυνατότητα, προκειμένου στοχευμένα, να βοηθήσουμε το έργο τους και σε ό,τι αφορά τις ανάγκες που έχει η ιατροδικαστική υπηρεσία και σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι, και κλείνω με αυτό, ότι αναγνωρίζοντας όλοι το πόσο σημαντική είναι η ιατροδικαστική υπηρεσία για την τοπική κοινωνία και για τη στερεά Ελλάδα, δεν πρέπει κανένας πραγματικά να κλείσει τα μάτια, δεν πρέπει κανένας να διαφορήσει, θα πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να στηρίξουμε την προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή και πραγματικά έχει αποδώσει καρπούς.